Μήνυμα ειρήνης είναι αυτό που στέλνει αυτή τη χρονιά με αφορμή τη γέννηση του Θεανθρώπου ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων. Αγαπητοί αδελφοί, αξιωνόμαστε για άλλη μια φορά να ζήσουμε τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, μια γιορτή που φέρνει το μήνυμα της ειρήνης, το μήνυμα της αγάπης και το μήνυμα της ελπίδος. Και έχουμε ανάγκη ο κόσμος μας ολόκληρος από την ειρήνη. Θα πρέπει να κατανοήσουν οι λαοί, αλλά και οι ηγέτες των λαών, ότι τα προβλήματα στον κόσμο δεν λύνονται με τα όπλα, δεν λύνονται με τα μαχαίρια, αλλά λύνονται με τον διάλογο. Θα πρέπει να αποδεχθεί ο ένας τον άλλον με τη δική του παράδοση, με το δικό του πολιτισμό. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τον συνάνθρωπό μας, αφού εκείνος που είναι η αγάπη σαρκώθηκε και ήρθε στον κόσμο. Και εκείνος έγινε η ελπίδα μας, γιατί όλος ο κόσμος αλλά και ο λαός μας ζει με μια ελπίδα για κάτι καλύτερο στην καινούργια χρονιά. Λέει ο λαός ότι μέσα στην απλότητά του και στη σοφία του ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η Εκκλησία διακηρύττει ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, γιατί η ελπίδα για την Εκκλησία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, και αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού, είναι η ελπίδα όλων μας. Είπα προηγουμένως ότι είναι ημέρες αγάπης, θα πρέπει να βγούμε λίγο από τον εαυτό μας, όπως ο Χριστός εκένωσε αυτόν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να κοιτάξουμε και λίγο τον συνάνθρωπό μας, προσφέροντας κάτι από το δικό μας τραπέζι και από τη δική μας καρδιά. Μάλιστα, ακόμη και την ημέρα των Χριστουγέννων, το τραπέζι της αγάπης δεν έπαψε να λειτουργεί, αφού οι εθελοντές μοίρασαν δέματα σε όσους είναι ανήμποροι να βγουν από το σπίτι, ενώ το μεσημέρι στρώθηκε στο κτίριο το τραπέζι που στεγάζεται στη δομή, όπου συνέφαγε και ο Μητροπόλητης Ξάνθης, ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην νιώθουν μόνοι. Να νιώσουν όλοι ότι δεν είναι μόνοι, δεν είναι περιφρονημένοι, δεν είναι ξεχασμένοι, αλλά ότι ανήκουμε όλοι στην μεγάλη οικογένεια που λέγεται η Εκκλησία. Εγώ εύχομαι σε όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και εύχομαι εκείνος ο οποίος έρχεται στον κόσμο για να φέρει τα μηνύματα της αγάπης, της ειρήνης και της ελπίδος, εκείνος να μας στηρίζει, εκείνος να γίνεται ο συνοδοιπόρος στην καθημερινή μας ζωή. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να σημειώσουμε κλείνοντας πως το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου παραμονές Χριστουγέννων μετέφεραν μελωδικά και περιοδοσιακά στο Μητροπολίτη Ξάνθης, άνδρας του 4ου Σώματος Στρατού μαζί με πολιτιστικούς λόγους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.